Σειρά εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση θα διοργανώσει η Μητρόπολη Δημητριάδου σε συνεργασία με φορείς της περιοχής. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος στο περιθώριο συνέντευξης τύπου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από τη Μαγνήτων Κιβωτό για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος. Όπως εξήγησε, εκτός από την ειδική επιτροπή που συνέστησε η κυβέρνηση, σχετική πρωτοβουλία έχει αναλάβει και η Ιερά Συνόδος για την οργάνωση εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν και τη Θεσσαλία. Εμείς, σημείωσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, θα ετοιμάσουμε ένα δικό μας πρόγραμμα σε συνεργασία με όλους τους φορείς που θα καλέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να οργανωθούμε έγκαιρο ώστε οι εκδηλώσεις που θα αποφασιστούν να κατερμηθούν σωστά και να μην συμπέσουν χρονικά. Αυτό που επιθυμούμε, κατέληξε ο κ. Ιγνάτιος, είναι να στείλουμε ένα μήνυμα για το τι έγινε τότε αλλά και τι μηνύματα λαμβάνουμε για το παρόν και το μέλλον. Στο μεταξύ, η Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας του Φορέα Πολιτισμού της Μητροπόλεως Δημητριάδος Μαγνήτων Κιβωτός από το χειμερινό εξάμεινο του 2019-20 εντάσσει νέες σειρές μαθημάτων. Η δράση αυτή που ξεκίνησε από το πρώτο εξάμεινο του 2018, εκτός των εξαποστάσεως μαθημάτων για τη λαογραφία που συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή, ξεκίνησε επίσης το Σεπτέμβριο του 2018 το ετήσιο εξαποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Πηλιορίτες εν Αιγύπτο, αρχαϊκή εθνογραφία με την οπτική των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου». Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, όχι μόνο γιατί δημιουργήθηκαν νέες προϋποθέσεις σπουδής, αλλά γιατί υπάρχει ανταπόκριση και μάλιστα ανθρώπων που πλέον συνειδητοποιούν την διαβίου μάθηση. Χωρίς να έχουμε εξασφαλισμένους τίτλους σπουδών, όμως επικυρώνονται οι σπουδές από τα ανάλογα πανεπιστήμια, είναι πανεπιστημιακοί όλοι οι δάσκαλοι, προσφέρονται όλοι ανιδιωτελώς, μηδενός εξαιρουμένου, είναι δωρεάν τα μαθήματα και νομίζω ότι ειλικρινά τους ευχαριστώ από καρδίας. Είναι μια μεγάλη προσφορά στην τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο, διότι οι εγγραφές γίνονται από όλο τον ελλαδικό χώρο, εκτός Ελλάδος, από όλο τον κόσμο. Από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Μάιο του 2019 υλοποιήθηκε το εργαστήριο της ιστορίας με τον τίτλο «Κάτω από το χαλί της ιστορίας. Πώς γράφεται και πώς κρίνεται ένα ιστορικό έργο». Έχουν σχεδιαστεί ένα τριετές πρόγραμμα για τον λαϊκό πολιτισμό, το οποίο έχει 6 εξάμηνα, βαδίζουμε στο 4ο εξάμηνο. Και το σημαντικό είναι ότι γίνεται για 2 κύκλους. Δηλαδή, αυτό το τριετές πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη στο 4ο εξάμηνο για τη λαογραφία γίνεται 2 φορές. Κάθε φορά δηλαδή γίνεται το επόμενο και το προηγούμενο. Άρα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν 2 φουρνιές εντός εισαγωγικών εκπαιδευμένων από όλη την Ελλάδα. Εγγραφές έχουμε από Γερμανία, από Κύπρο, από Ρωσία, από Αμερική, από Γερμανία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό από όλες τις πλευρές της Ελλάδος. Το στηρίζει και η Λαογραφική Εταιρεία Ελλάδος. Το Εργαστήριο Ιστορίας συνεχίζει και τη νέα περίοδο τη δράση του και παραλαμβάνει την ίδια επιμορφωτική διαδικασία. Ένα νέο πρόγραμμα εντάσσεται για το χειμερινό εξάμηνο, όπου θα προσφέρει το διαζώσεις πρόγραμμα τοπική ιστορία και ψηφιακά μέσα. Από την πλευρά μας, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θα μοιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τους συμμετέχοντες στο πώς μπορούν να διαχειριστούν τα αρχαιακά τεκμήρια, πώς μπορούν να δουλέψουν πάνω στα αρχεία, να κάνουν μια τεκμηρίωση της ιστορίας την οποία θέλουν να δουλέψουν, να διασταυρώνουν τις πηγές τους, να αναζητούν αρχεία, προφορικές μαρτυρίες και στο τέλος να δουν ότι τα αρχεία δεν είναι κάτι άψυχο. Πίσω από ένα έγγραφο υπάρχει μια ιστορία. Η Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού και Τοπικής Ιστορίας της Μαγνήτων Κιβωτού, εγγενιάζοντας τη συνεργασία της με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Παραμύθια και Μύθης του Κεντάβρου Τυράχη, υλοποιεί τη Λέσχη Αφήγησης Βόλου σε μηνιαίες συναντήσεις αφήγησης.